Αυτός ο προϋπολογισμός που συζητάμε στην πραγματικότητα είναι μία ψήφος εμπιστοσύνη στα προνόμια των επιχειρηματικών ομίλων. Ένας άδικος, ταξικά μεροληπτικός, με προνόμια, κίνητρα, κρατικές επιδοτήσεις και φοροαπαλλαγές στο μεγάλο κεφάλαιο, σε βάρος όμως της εργατικής τάξης των αυτοαπασχολούμενων, των φτωχών αγροτών, σε βάρος της υγείας και της ζωής του λαού. Όλες οι αστικές κυβερνήσεις στη χώρα μας, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σε όλο τον καπιταλιστικό κόσμο, πάντα και τώρα, πασχίζουν αξιοποιώντας τους κρατικούς προϋπολογισμούς ως εργαλείο αναδιανομής του παραγόμενου πλούτου που με αίμα και υδρότα παράγει ο λαός, να θωρακίζουν τα συμφέροντα της πλουτοκρατίας, δημιουργώντας ευνοϊκές συνθήκες για την προσέλκυση επενδύσεων με φορολογικά κίνητρα χαριστικές ρυθμίσεις και με πακτολό κρατικών επιδοτήσεων. Και την ίδια στιγμή να πετάει τα ψίχουλα στους εργαζόμενους με διάφορες επιδοματικές πολιτικές, δημιουργώντας συνθήκες ακόμη μεγαλύτερης φτώχειας, στρατιές ανέργων και παράλληλα να προβάλλει την ατομική ευθύνη σε συνθήκες πανδημίας για το αν θα ζήσει ή αν θα πεθάνει ο λαός. Ναι, κύριε Πλεύρη, για αυτό το ζήτημα που βάλατε, όταν λέμε επίταξη, εννοούμε πραγματική επίταξη των ιδιωτικών κλινικών. Κάτι που εσείς αρνείστε να το κάνετε σε συνθήκες εκατόμβης νεκρών και τολμάτε από βήματος να λέτε για το ΚΚΕ, για το ζήτημα που βάζει για το θέμα της επίταξης. Εσείς όχι μόνο δεν επιτάσσετε τις ιδιωτικές κλινικές, μειώνετε τις δαπάνες κατά 600 εκατομμύρια ευρώ στο προϋπολογισμό του 2021. Επιδίδεστε σε δωράκια και προνόμια υπέρ των κλινικαρχών και θυσιάζετε με αυτόν τον τρόπο τις ανθρώπινες ζωές για χάρη των κερδών των κλινικαρχών. Κυρίες και κύριοι, αυτός ο προϋπολογισμός επιβεβαιώνει, όπως επανειλημμένα έχει πει το ΚΚΕ, την ανεπάρκεια στήριξης των αυτοαπασχολούμενων και ελεύθερων επαγγελματιών στις συνθήκες της πανδημίας και την προσωρινότητα αυτών των ελάχιστων μέτρων που πήρε η κυβέρνηση το προηγούμενο διάστημα. Χιλιάδες μικροεπιχειρήσεις έχουν δει τα εισοδήματά τους να μειώνονται κατακόρυφα, τα χρέη τους να αυξάνουν επικίνδυνα και την προοπτική του λουκέτου να πλησιάζει. Η κυβέρνηση ετοιμάζει τη νέα επίθεση. Αποτυπώνεται στην αύξηση του όγκου των φορολογικών εσόδων κατά 3,5 δισεκατομμύρια ευρώ, στην αύξηση του φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων και ατομικών επιχειρήσεων κατά 200 εκατομμύρια ευρώ, στην αύξηση εσόδων από το ΦΠΑ κατά 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Παρά την γενικευμένη μείωση της οικονομικής δραστηριότητας, η φορολόγηση από το πρώτο ευρώ και η επιβολή τέλους επιδιδεύματος συνεχίζεται. Την ίδια ώρα ο φόρος εισοδήματος για τα νομικά πρόσωπα διαμορφώνεται στα 3,4 δισεκατομμύρια ευρώ μαζί με τις αναστολές. Μόλις δηλαδή το 7% της συνολικής μάζας των φόρων που ανέρχονται συνολικά στα 48 δισεκατομμύρια ευρώ. Και τι αντιτάσσει ως όπλο η κυβέρνηση για να κρύψει αυτή την ασφιχτική πίεση που ασκεί στους αυτοαπασχολούμενους? Τη χρηματοδότησή τους μέσω του προγράμματος επιστρεπτέας προκαταβολής. Ωστόσο, αυτά τα ποσά που αντιστοιχούν στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, στους αυτοαπασχολούμενους, 1.000 ευρώ για τους πληττόμενους, 2.000 για όσους έκλεισαν με κρατική απόφαση, πέρα ότι επιστρέφονται κατά το ίμιση, δεν καλύπτουν στο ελάχιστο τις μεγάλες τρέχουσες ανάγκες σε ενίκιο, παρόχους, δάνεια. Αν αναλογιστεί κανείς ότι αφορούν όλο το διάστημα του τωρινού lockdown από τον Νοέμβρη μέχρι τα μέσα Δεκέμβρη. Με μαθηματική ακρίβεια η κυβέρνηση με την πολιτική της οδηγεί αυτοαπασχολούμενους στην ανασφάλεια, στην υπερχρέωση και στο ενδεχόμενο χρεοκοπίας. Τα αναγκαία μέτρα για τη στήριξή τους, η επανένταξή τους στο αφορολόγητο όριο των 12.000 ευρώ, η διαγραφή μέρους των χρεών τους σε εφορίες και τράπεζες, ακόμα και η ένταξή τους στο επίδομα ειδικού σκοπού που δίνεται αυτή την περίοδο, μέτρα τα οποία έχει επανειλημμένως καταθέσει το ΚΚΕ, απορρίπτονται. Και απορρίπτονται γιατί δεν χωρούν στις αντοχές της οικονομίας που είναι κομμένες και ραμμένες στη στήριξη των καπιταλιστικών επιχειρήσεων. Επίσης, σε ένα περιβάλλον φιλικό στις επενδύσεις και την κερδοφορία των επιχειρηματιών, δεν μπορούν να μείνουν απ' έξω οι Δήμοι, οι περιφέρειες, οι οποίοι
επιστρατεύονται για να υπηρετήσουν την καπιταλιστική ανάπτυξη μέσα από την ασφιχτική και συνεχή υποχρηματοδότηση, την ιδιωτικοποίηση κοινωνικών δομών, παιδικών σταθμών, ΚΔΑΠ, ΚΔΑΠΑ, ΜΕΑ, την ανταποδοτικότητα με αύξηση φόρων και τελών, το τσάκισμα των εργασιακών δικαιωμάτων, μισθών και συντάξεων και ευέλικτες εργασιακές σχέσεις. Για το 2021, το σύνολο των κεντρικών αυτοτελών πόρων που θα κατανεμηθούν στην τοπική διοίκηση είναι μόλις 2.560 εκατομμύρια ευρώ, όταν οι αμοιβές του προσωπικού προϋπολογίζονται στα 2.609 εκατομμύρια ευρώ. Το σύνολο δηλαδή των ΚΑΠ δεν καλύπτουν ούτε τις αμοιβές του προσωπικού. Η χρηματοδότηση για σχολικούς τροχονόμους, βοήθεια στο σπίτι, καθαριότητα των σχολικών μονάδων μειώνεται κατά 26 εκατομμύρια ευρώ σε σχέση με το 20. Για το 2021 προβλέπεται μειωμένη ως σύνολο η κρατική χρηματοδότηση στην τοπική αυτοδιοίκηση σε σχέση με το 20 κατά 210 εκατομμύρια ευρώ. Ως αντιστάθμισμα αυτής της μείωσης, η κυβέρνηση ετοιμάζει νέα τέλη και φόρους για τους δημότες, τα οποία προβλέπεται να αυξηθούν, να αυξηθούν πάνω από 335 εκατομμύρια ευρώ με πρόσχημα τη λεγόμενη διασταύρωση των τετραγωνικών που γίνεται από τους Δήμους. Οι φόροι και τα τέλη για το 2021 θα ξεπεράσουν τους ΚΑΠ κατά 500 εκατομμύρια ευρώ. Πολλά νοικοκυριά και μικροεπαγγελματίες θα τρίβουν τα μάτια τους με τα μπουγιουρντί που θα παραλαμβάνουν το επόμενο διάστημα από τους Δήμους και ακόμη περισσότερο θα καταλάβουν ότι ανοίγει έτσι με μαθηματική ακρίβεια και ο δρόμος για την αύξηση του έμφυα. Σε σχέση με τις επιχορηγήσεις από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων για επενδυτικές δαπάνες, προβλέπεται μία μικρή αύξηση 113 εκατομμύρια ευρώ. Βέβαια, αυτές οι επιχορηγήσεις δεν έρχονται να καλύψουν λαϊκές ανάγκες για βασικές υποδομές αντιπλημμυρικής, αντιπυρικής και αντισεισμικής προστασίας, σχολεία, παιδικούς σταθμούς, για άλλες κοινωνικές υποδομές. Για παράδειγμα, από τις δημόσιες επενδύσεις προϋπολογίζονται μόνο 3 εκατομμύρια ευρώ για τον αθλητισμό, όταν μας έχει ζαλίσει η κυβέρνηση με τα μεγαλεπίβουλα σχέδια για προγράμματα κατασκευής και συντήρησης αθλητικών εγκαταστάσεων. Τα 10 κονδύλια στον αθλητισμό προϋπολογίζονται μόλις κατά 2,36% παραπάνω σε σχέση με το 20. Δηλαδή ψίχουλα και αυτά με το σταγονόμετρο. Και είμαστε στο τέλος του 2020 και ακόμα περιμένουν τα 12 εκατομμύρια ευρώ, αυτό το πενιχρό ποσό μπροστά στις πολλαπλάσιες ανάγκες, τα σωματεία και οι αθλητές, αποδεικνύοντας έτσι ότι η κυβέρνηση μέσω του Μητρώου Αθλητικών Σωματείων επιδιώκει, εκβιάζοντας με ίντρικες τροπολογίες, με τρικλοποδιές διάφορες που βάζει, να αναστείλει να ελέγξει τις αρχαιρεσίες των αθλητικών σωματείων, βάζοντας με αυτόν τον τρόπο λουκέτο στην λειτουργία τους και υποχρηματοδοτώντας ή στο διηνεκές την λειτουργία τους και φυσικά ενισχύοντας, ανοίγοντας μάλλον τον δρόμο για την ευθεία παρέμβαση των επενδυτικών εταιριών στον ερασιτεχνικό αθλητισμό. Συμπερασματικά, η διανομή του πλούτου, και τελειώνω με αυτό κύριε Πρόεδρε, σε όφελος του εγχώριου και του ξένου κεφαλαίου, είναι αυτή που διαπερνά και μέσα από τους προϋπολογισμούς έναν προς ένα και όλους μαζί του θεσμικούς φορείς του κράτους. Το κράτος και οι τοπικοί θεσμοί δεν είναι ένα ουδέτερο πεδίο, δεν λειτουργούν υπέρ ή κατά του λαού, ανάλογα με το ποιος είναι στο τιμόνι της διαχείρισης. Ήταν και θα είναι φορομπηχτικοί κατασταλτικοί μηχανισμοί και κατά περίπτωση θα χρησιμοποιούν πότε το μαστίγιο και πότε το καρότο. Ως εκ τούτου δεν μπορεί παρά να καταψηφίσουμε τον κρατικό προϋπολογισμό ως ένα προϋπολογισμό κλοπής του λαϊκού εισοδήματος, βαθιά αντιλαϊκό, αντιπεριβαλλοντικό και επικίνδυνο για τα λαϊκά συμφέροντα.